Επιφυλακτική απέναντι στην απόφαση για αξιοποίηση αδιάθετων κονδυλίων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που ανακοίνωσε το Υπουργείο, είναι οι αγρότες της Κρήτης, παρά την ικανοποίηση που εξέφρασε ο Μάκης Βορύδης για τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τον κορονοϊό παραγωγών. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι όλα αυτά, κυρία Δουλζεράκη. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μηχανισμός στήριξης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλό θα ήταν όλα αυτά να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου, να βάλουμε όλα τα κονδύλια σε ένα κουβά, όπως το λέω εγώ, απλά χωριάτικα, και από εκεί να γίνει η κατανομή σωστή. Η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισαν προσωρινό μέτρο με αντικείμενο αγρότες και επιχειρήσεις του χώρου, οι οποίες έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και θα μπορούν να λαμβάνουν μέχρι το ποσό των 7.000 ευρώ σε ό,τι αφορά τους αγρότες και έως 50.000 ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με χρόνο εφαρμογής μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις για να ενταχθούν στο μέτρο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2020, με τους αγροτοσυνδικαλιστές πάντως να διατυπώνουν απορίες για το πώς θα επιλεγούν οι πληγέντες, τα κριτήρια αλλά και τις περιοχές, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου. 650.000 παραγωγοί ενεργοποίησαν τα δικαιώματά τους το 2020 όλη την ελληνική επικράτεια. Ναι. Αν πάρουμε αυτά τα 650.000 παραγωγούς και διαιρέσουμε τα 97 εκατομμύρια ευρώ, τότε θα πάρει ο κάθε παραγωγός 147 ευρώ. Αν πάλι τα 7 χιλιάρικα πολλαπλασιάσουμε τους παραγωγούς και πάμε στις 27.000 και πάρει ο καθένας 3,5 χιλιάρικα, πάλι δεν φτάνουμε. Για χρήματα που ακούν αλλά δεν βλέπουν και συνεχείς εξαγγελίες ή ανακοινώσεις χωρίς άμεσο αντίκρισμα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου. Μένει όμως να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Γιατί αν θα είναι ένα μικρό ποσοστό, αυτό δεν εκφράζει τον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες της χώρας μας. Ακούμε κατά καιρούς για διάφορα ποσά, για 5.000 ευρώ έως 7.000 ευρώ φτάσαμε τώρα, αλλά η αγωνία μας είναι ποιοι θα τα πάρουν αυτά τα χρήματα και αν θα φτάσουν σε πραγματικά πληττόμενους αγρότες ή παραγωγούς. Σε ό,τι αφορά πάντως την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, παρά τα σενάρια περικαταβολής μέσα στον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, αυτό φαίνεται πως έχει οριστικά κλείσει ως πιθανότητα, καθώς πηγές του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτό που μαρτυρούν είναι ότι η καταβολή της προκαταβολής δεν φαίνεται με τα υπάρχοντα δεδομένα να διασφαλίζεται νωρίτερα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τα τέλη του Οκτώβρη.